Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Σύντομα θα ξεκινήσει ο αγώνας, καθώς ολοκληρώνονται οι τυπικές διαδικασίες πριν τη σέντρα. Εντάξει, είναι Ελλάδα εναντίον της Κροατίας. Ένα θερμό καλωσόρισμα εκ μέρους μου. Σήμερα η κάλυψη του αγώνα θα γίνει από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και Γιώργο Θαναϊλάκη. Ευχαριστώ, Χρήστο, και με την ευκαιρία να χαιρετήσω όσους μας βλέπουν σήμερα. Τώρα ο εθνικός ύμνος παίζεται με μεγάλο στένος. Σε παράταξη για τον εθνικό ύμνο και μαζί ολόκληρη η χώρα. Για να δούμε την παράταξη των δύο ομάδων. Πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Φορτούνης. Καταλήγει στην πλάγη. Παπασταθόπουλος. Και νέα κεφαλιά. Αυτός ο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Είχε πολλές επιλογές μέσα στην περιοχή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Αν έκανε το 1-0, θα έκοβε τα πόδια των αντιπάλων του και θα έδινε φυσικά φτερά στους παίκτες του. Σκέφτεται τη σέντρα, αλλά μάλλον θέλει στήριγμα. Ωραία πάσα. Μπρόζοβιτς γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Λάζαρος. Μήτρογλου. Μήτρογλου. Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Έχουν καταφέρει ευθύς εξ αρχής να περάσουν το δικό τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως έχουν και μερικά καλά σουτ που τους δίνουν φτερά στα πόδια, κόβοντας παράλληλα τα γόνατα των αντιπάλων τους. Λάζαρος. Περνάει ανάμεσά τους. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Τέλειο το τάκλι. Εκεί βέβαια έτοιμος για το σούτ. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν το πολύ σκέφτεται για να σουτάρει και πιστεύω πολύ καλά κάνει όταν έχει και το χώρο και το χρόνο για να το επιχειρήσει.
αυτό. Δεν ανησύχησε καθόλου το τερματοφύλακα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Ταξίδης. Αρχίζει να γίνεται επικίνδυνος ο αμυντικός. Γεμίζει όμορφα, κάνει ένα σου. Και πάλι ένα γκολ. Ωραία ενέργεια για την Ελλάδα. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα χάνεται από εκεί. Ο Μίτρογλου ήξερε ενστικτοδός που θα πήγαινε η μπάλα και αυτό για μένα πιστώνεται στους φοβερούς αυτοματισμούς με τους οποίους χτίζει αυτή η ομάδα το παιχνίδι της. Και μάλλον τους έχουν δουλέψει πάρα πολύ που πλέον τους βγάζουν και με κλειστά μάτια. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα μετά από αυτό το 1-0. Αυτό σίγουρα θα τσοκολάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάτη. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Μπήκε! Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Αυτό το δεύτερο γκολ που πέτυχαν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τους αρκεί να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Πάει παράλληλα με το τέρμα. Την έκοψε. Κώστας Σταφυλίδης. Ρόζοβιτς. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Λάθος αυτό το φάουλ που παραχώρησε. Μπορεί από το πουθενά να βρεθούν σε πελάτες τώρα. Βίντα. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Άντελη. Μαντζουκίτς. Σιρτή. Ράκιτιτς. Η μπάλα είναι μέσα. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Πλέον υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Αυτό που πέτυχαν είναι πολύ σημαντικό και τους δίνει πίστη. Όμως, μπορούν να πιέσουν για να πετύχουν την ισοφάριση. Θα σουτάρει για γκολ. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο. Μόντριτς. Λάζαρος. Φορτούνης. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπέκτη. Θα επιχειρήσει ένα σούτ. Πολύ καλή απόκριση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Όλοι ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει. Ό,τι και να πει κανείς για το ταλέντο αυτού του παίχτη είναι λίγο. Και ξέρουμε πως με μερικές του ενέργειες
μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μόντριτς. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Κροατία θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Σουτάρει με δύναμη. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο. Μόντριτς παραχωρεί το φάουλ. Ταξίδης. Φορτούνης. Ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι. Νομίζω είναι ένα έθραυστο προβάδισμα. Με βάση και την εικόνα του πρώτου 45 λεπτού, θα έλεγα δεν έχουν εξασφαλίσει τίποτα ακόμα. Μπορεί να έχουμε ανατροπές στο σκορ, γι' αυτό πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Έχουμε ήδη δει 3 γκολ, με το σκορ να είναι στο ημίχρονο 2-1. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Μόντριτς βγάζει την μπάλα δεξιά. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Μπάλα ο Μήτρου. Ζητεί κάθε την παλιά. Κάνει το γέμισμα. Βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς το παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Δείτε πόσους παίκτες έχουν ανεβάσει στα αντίπαλα καρέ. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο δείχνουν αποφασισμένοι να πετύχουν γκολ. Στέλνει προς τα αριστερά. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Κώστας Σταθηλίδης. Παίρνει ωραία και με το κεφάλι πάει για γκολ. Πολύ άτσαλη προσπάθεια. Πώς τα κατάφερε έτσι. Βίντα. Μήτρογλου. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλο, ρέφερι. Μπρόζοβιτς. Μόντριτς. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Τη στέλνει μακριά. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Την περνάει ανάμεσά τους. Το Ροσίδης. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Έτοιμος να σουτάρει. Όχι, δεν μπήκε. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Λίγο έλειψε. Είναι από τους ελάχιστους παίκτες στον κόσμο
που ανά πάσα στιγμή μπορούν να πετύχουν γκολ από το πουθενά. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και οι αντίπαλοι τον τιμώρησαν. Παρότι έβαλε και την ουρίτσα του εδώ ο goalkeeper, τα χειροκροτήματα πάνε στον επιθετικό και στη γρήγορη βέβαια αντίδραση που είχε ώστε να σκοράρει. Στα δύο τέρματα πλέον η διαφορά. Στα χαρτιά μια διαφορά δύο τερμάτων είναι διαφορά ασφαλείας. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Μαντζουκίτς. Για προωθημένους συμπαίκτες του. Φορτούνης. Θα πάει προς τα μέσα την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού. Πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σου. Στα τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Νομίζω πως το κοντρόλ με το στήθος εδώ ήταν όλα τα λεφτά. Το στοιχείο δηλαδή που έκανε τη διαφορά. Που του άσκησε ο αντίπαλος. Πέρισιτς. Ζέκα. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Το Ρωσίδης σημαδεύει το κέντρο της άμυνας του. Θα ψάξει το γκολ. Το έβαλε γκολ. Ω Θεέ μου. Κάποιος να πάει να φέρει ένα τσουβάλι με τόσα που φάγανε σήμερα. Εδώ μας έκανε επίδειξη της τεχνικής του, καθώς συντόνισε υπέροχα το σώμα του και σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ. Είναι από τις πιο δύσκολες ενέργειες στο ποδόσφαιρο και λίγοι είναι αυτοί οι παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με τόσο όμορφο τρόπο. Ζέκα. Τακτσίδης. Ψάχνει να δοκιμάσει το πόδι του. Με τι δύναμη κλώτησε την μπάλα.
αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του, πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Όλοι ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει. Αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ζωντανή διαφήμιση για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ίνδαλμα για εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον πλανήτη. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Είναι φάουλ αυτό, πεντακάθαρο. Μπρόζοβιτς. Πάντελη. Ράκητιτς. Μόντριτς. Μπρόζοβιτς. Μαντζουκίτς. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Σάμαρης. Τακτσίδης. Τωροσίδης. Έστειλε την μπάλα στην καρδιά κεφαλιά. Αυτή η σέντρα ήταν πολύ επικίνδυνη. Λίγο έλλειψη. Είναι πραγματικός πονοκέφαλος για τις αντίπαλες άμυνες. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν οι αντίπαλοι το βλέπουν και στον ύπνο τους. Βίντα. Πέρισιτς. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ράκητιτς. Δοκιμάζει να βγάλει τη σέντα. Δεν μπόρεσαν εδώ. Τους σταμάτησαν. Μίτρογλου. Κινείται προς τα εμπρός. Ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Η Ελλάδα είχε την απόλυτη κυριαρχία στο παιχνίδι, σαν να μην είχε αντίπαλο. Κάθε κατοχή της μπάλας μύριζε και γκολ. Οι τελικές σου σκέψεις, Γιώργο? Παραδέχομαι πως έπεσα έξω στην αρχική μου εκτίμηση, αφού το περισσότερο που τους έδινε ήταν ισοπαλία. Όμως αυτή ήταν άριστη σε όλα, οπότε τα εύσημα τους ανήκουν. Και αυτό είναι το τέλος της απόψινής μετάδοσης. Με μένα, τον Χρήστο Τυρακόπουλο και τον συμπαρουσιαστή μου, τον Γιώργο Θανάηλακη.